Ετούτος εδώ ο Κυριάκος είναι μαυροκάναρο. Ετούτος εδώ ο Πέτσας είναι πρώτο πουλί. Το ίδιο όλα. Γερουλάνος, Πούτιν, Βρούτσης, Αυγιανάκης, Κικίλιας, Γεννηματά, Παπανδρέου, Κουτσούμπας. Ο Άδωνης, ο Κυριάκος, ο Τσίπρας, ο Κικίλιας, ακόμη και ο Τραμπ ή ο Τσέγκεβάρα έχουν από μία θέση στην αυλή του κυρίου Βασίλη στην Νέα Αλικαρνασσό, που εδώ και χρόνια ζει μια καθημερινότητα που βασικό συστατικό της έχει τη φροντίδα των καναρινιών του. Από 18 χρονών σταμάτησα πια φαντάρος και την ξαναρχήγησα πάλι σιγά σιγά. Έχω αναπτύξει τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στα 130 πουλιά και περιμένω σε γεννητούρια. Ο 66χρονος άνδρας για δεκαετίες ολόκληρες έχει αναχωρεύσει την φροντίδα των καναρινιών σε απόλυτη προτεραιότητά του. Λέει ότι ζει μαζί τους και οι μελωδίες τους τον ησυχάζουν, ενώ όσοι περνούν από το κεντρικό σημείο που βρίσκεται το σπίτι του μένουν άφωνοι, βλέποντας τα καναρίνια στα κλουβιά τους που παραπέμπουν σε εικόνα εξοχής, αλλά και τα ονόματά τους να βρίσκονται αποτυπωμένα πάνω στα κλουβιά σαν ιδιότυπες ταυτότητες. Από τον καιρό της κρίσης. Αρχίσατε να τους δίνετε ονόματα. Ναι, ο καθένας με τα προσόντα του. Τώρα αυτή τη στιγμή, αν προσέξετε απάνω, ο Κικίλιας είναι ο πρώτος στο κελάιδημα. Μετά αρχίζει ο Αυγιανάκης, δεύτερος. Μετά είναι ο Γερουλάνος, Πούτιν, Τραμπ και ξέρω εγώ. Πέτσας, καθένας έχει τα χαρίσματά του. Ο κύριος Βασίλης λέει ότι ακούει το κελάιδισμα και τότε αποφασίζει τι όνομα θα δώσει. Άλλοτε ο ήχος είναι βραχής, άλλοτε επίμονος, άλλοτε εκοφαντικός και άλλοτε υποτονικός. Όλα αυτά αποτελούν μετρήσιμα στοιχεία για την ονοματοδοσία. Σύμφωνα με το κελάιδημα το καθένα που κάνει, το δίνω την ονομασία του. Παραδείγματος χάρη ο Άδωνης που πολύ κακαρίζει στη Βουλή, τον έχω ας πούμε εκεί πέρα. Αλλά είναι το πουλί. Επί της Λεωφόρου Ικάρου που βρίσκεται το σπίτι του, ο κύριος Βασίλης λέει ότι η αυλή με τα καναρίνια του μοιάζει με όαση. Και γι' αυτό, όση φροντίδα κι αν ζητούν τα πουλιά, ο ίδιος δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την αγάπη που τους έχει. Δεν ακούτε? Αυτή τη στιγμή μόνο αυτό που ακούτε, λες και βρίσκεσαι, πού να πω. Στον κήπο της Εδέμ, στον Παράδεισο, που σταματούν όλοι εδώ πέρα, Βασίλη, γερνάς καφέ, γερνώ. Κάτσε να απολαύσω λίγο τα πουλιά.